Εντάξει, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο τις ομάδες που έγινε νομίζω ένα μάτς με πολύ ένταση και πολύ πάθος. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε νωρίς. Θεωρώ ότι είχαμε και δύο τρεις καταστάσεις ακόμα στο πρώτο μήχρονο να τελειώσουμε το μάτς. Δεν το κάνουμε. Στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα της Φίξη ανέβασε λίγο παραπάνω τον ρυθμό της. Ένασε και αυτή κάποιες ευκαιρίες. Φτύξε να βάλει τον γκολ και στο τέλος με ένα πολύ ωραίο γκολ πήραμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν μια νίκη σημαντική για μας. Κοιτάμε όλα τα μάτια ξεχωριστά, δεν κοιτάμε το σημερινό παιχνίδι. Μετράνε τρεις βαθμοί. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος. Πρέπει να κατεβάσουμε τα κεφάλια μας, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για την Κυριακή. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Λευκή. Γεγονός πάντως ότι το ρόστερ ουσιαστικά είναι μικρό και υπάρχουν τραυματισμοί και κάρτες, δεν επιτρέπει στην ομάδα να βρει ένα σχήμα βασικό, θα λέγαμε. Εντάξει, εννοείται ότι σαν ρόστερ ότι μερικές φορές οι κάρτες είναι τραυματισμοί. Και πέρα γίνονται αλλαγές των έσω από μέσα από δηλαδή που μπαίνουν παιδιά. Πολλά παιδιά μπορεί να είναι εκτός αποστολής και να κληθούν να παίξουν βασική στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, γιατί θα κληθούμε να αγωνιστούμε για αυτή την ομάδα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Βασίλη για τη νίκη που κάνανε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Όσον αφορά το παιχνίδι, μπήκαμε, θα έλεγα, λίγο φορισμένα στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς όμως ο αντίπαλος να μας πιέσει ιδιαίτερα, δώσαμε την μπάλα στον αντίπαλο, κλείναμε τους χώρους και προσπαθούσαμε με κάποια επιτήρηση να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις. Πάλι από ένα λάθος, βρέθηκε μπροστά στο σκορ ο αντίπαλος, μια φάση, ένα καλό γκολ, αλλά ξεκίνησε να έχουμε την μπάλα στα πόδια, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά, να βγάλουμε την μπάλα μπροστά, πήγαμε να βγούμε τρίπλα, χάσαμε την μπάλα, δεν έγινε σωστό μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Προηγήθηκα ότρε καλά. Εκεί για 5 λεπτά, 7, μπορώ να πω ότι είχε τον έλεγχο 100% ότρε καλά. Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάξαμε συμπατισμό και πιστεύω ότι κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν αρκετά καλοί, κάνοντας τον γκολ, κάνοντας 2-3 καλές ευκαιρίες, ειδικά η μία με τον Παναγιώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν απελευθήκαμε ουσιαστικά από τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα ήρθε αυτό το γκολ στο 90, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Πιστεύω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, μια ομάδα όπως είναι ο Τρίκαλα. Έτσι είμαστε σε όλα τα παιχνίδια, αλλά είδατε και εσείς σήμερα τι εύκολα γκολ δεχόμαστε και αυτό μας κάνει να είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία. Εγώ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα, το λέω συνέχεια, παίζουμε πολύ καλά, μας λείπει το αποτέλεσμα, σίγουρα τον τελευταίο καιρό σύν ότι το ρόστερ μας δεν ήταν ολοκληρωμένο όπως θα θέλαμε, έχουμε και πάρα πολλές απουσίες, όπως και σήμερα, όπως και στο προηγούμενο και σε όλα τα παιχνίδια, έχουμε τον Καλαμαρά με τον Τρόσο για πάνω από 4 αγωνιστικές που είναι εκτός, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα δεν έπαιζε και ο Γιαννούλας που συμπλήρωσε κάρτες, σύντομο Σκουνά. Είναι παιδιά που είναι βασικοί, αλλά πέρα από αυτό είναι και παιδιά που δεν έχουν μιλήσει από τον πάγκο να αλλάξουμε κάτι στη ροή των παιχνιδιών. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Στους πόσους βαθμούς στοχεύετε ώστε να φτάσετε μέχρι την ομάδα, αναγκαστικά πλέον? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Μπορεί να είμαστε, δεν ξέρω τα αποτελέσματα ακόμη, αλλά βλέπετε η ζώνη του βασμού είναι στους 5 με 6 βαθμούς. Πιστεύω με το πρόγραμμα που έχουμε, ειδικά στο δεύτερο γύρο και στα παιχνίδια που έχουμε τώρα, έχουμε 4 παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Στόχος μας είναι να πιάσουμε τους 15 με 16 βαθμούς στο πρώτο γύρο και βάσει το πιο βατό πρόγραμμα όσον αφορά το δεύτερο γύρο και σίγουρα κάποια ενίσχυση που θα, αν κάνουμε αυτές τις νίκες, συγκληρώσουμε τους πόντους που θέλουμε στο πρώτο γύρο. Σίγουρα θα ενισχυθεί η ομάδα και πιστεύω ότι βάσει του προγράμματος του δεύτερου γύρου, γιατί έχουμε πάρα πολλά πιο πολλά παιχνίδια μέσα στην έδρα μας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό που μου δείχνουν τα παιδιά συνέχεια, ότι δεν είμαστε ομάδα που ο αντίπαλος θα κυριαρχήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική και χάνουμε στην λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζαμε ότι ήταν καταρχήν ένα δύσκολο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έλαβαν τους βαθμούς. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση που είναι. Εμείς είχαμε κάποιες αγωνιστικές, στις οποίες δεν είχαμε πάρει την νίκη, παρά το παίζαμε καλά.
Θα συμφωνήσουμε ότι εντάξει, αυτό ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Ήταν κυρίως ένα παιχνίδι κέντρου. Ψάξαμε να βρούμε λίγο στην αρχή ένα δεκάλεπτο περίπου. Διάλεξε να δούμε τίποτα με 4-3-3 που έπαιξε. Να μπορέσουμε να περάσουμε τις μπάλες μας σε διαστήματα ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε κάθετα ή στην πλάτη. Άλλες φορές μας έγινε, άλλες φορές δεν μας έγινε. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά στο πρώτο ημίχρονο. Μερικές φορές βγαίναν τα μαρκαρίματα, κάποιες δεν μπόρεσαν να βγουν. Πηγαίναμε στις πρώτες και δεύτερες μπάλες, όπου ο αντίπαλος κάποιες μονομαχίες κέρδισε τις περισσότερες, ειδικά με τον Παναγιώτου. Είχαμε κάποια θέματα όσον αφορά τη συμμετοχή των γραμμών. Προσπαθήσαμε να φέρουμε πιο γρήγορα την μπάλα, καταφέραμε να βοηθούμε στο σκόρ και να πάμε στο ημίχρονο. Αυτό που ζητήσαμε τα παιδιά ήταν να κρατήσουμε την μπάλα. Γιατί είχαμε τρέξει πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να παίξουμε πάλι κάθετα και πλάγια από τον αντίπαλο, να πλαγιοποιήσουμε. Άλλη φορά το καταφέραμε, άλλη φορά δεν έβγαινε. Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί 2-0 με το Σάματα και εκεί να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεν έγινε και με τον γκολ, έγινε ροντέο το παιχνίδι. Πήγε στατικές φάσεις και το έχουμε ένα θέμα γιατί δεν είμαστε και πιο ψηλή ομάδα του πρωταθλήματος. Χάθηκαν τα μακαρίσματα. Θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει και έτσι και αλλιώς. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε και ρισκάραμε, είχαμε τους τραυματισμούς, γίνανε οι αλλαγές. Μόνο μία αλλαγή είναι η οποία ήταν πιο πολύ για να αλλάξουμε κάτι σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Όλες οι υπόλοιπες πάλι ήταν υποχρεωτικές λόγω τραυματισμών. Καταφέραμε στη φάση που βγάλαμε τον Γιάννη Σκότρο να μπορέσουμε να προηγηθούμε 2-1 και να μπορέσουμε να καλυφθούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην παρούσα φάση δεν έχει σημασία αν είναι τοπικά τα παιχνίδια ή ότι παίζει με το πρώτο ή το τελευταίο ή με διάβαση. Αυτό που μετράει στην παρούσα φάση είναι η βαθμή. Καταφέραμε και πήραμε τους βαθμούς, να ξεμπλοκάρουμε λίγο και να συνεχίσουμε. Πάλι ταλαιπωρούμαστε και από κάρτες και από τραυματισμούς. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Πρώτον, γιατί παλεύουν σε όλα τα παιχνίδια. Παλεύουν όπως και να έχει, είτε με κάρτες είτε με τραυματισμούς. Είτε μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα να μπορέσουν να τα αποκτηθούν. Ήδη σήμερα αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Νόμος Κωστάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά που του ζήτησαν. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα της Φίλιππος Σεντάκη προσωπικά καλή συνέχεια. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Αν δείτε λίγο, γιατί τα λέω τα αποτελέσματα, υπάρχουν ανισορροπίες. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είπαμε από την 10η αγωνιστική και μετά αρχίζουν οι ομάδες και μαζεύουν τα αποτελέσματα. Άλλες ομάδες θα ενισχυθούν Ιανουάριο, άλλες θα προχωρήσουν όπως είναι. Δεν έχει ανοίξει ψαλίδα στη γραμμή του κόσμου, παρότι πέφτουν 7 ομάδες. Είναι πολύ δύσκολη συνέχεια. Πηγαίνουμε τώρα, έχουμε ένα παιχνίδι με τη Λευκύμη. Να δούμε πώς θα είμαστε και να το κοιτάξουμε διαφορετικά από ό,τι είδαμε το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το νεύρο που δείξαν τη δύναμη, το πάθος, την ανταγωνιστικότητα, που έχουν την αγωνιστικότητα. Ένα καθαρό παιχνίδι παρότι ήταν δυνατό. Και να ευχηθώ στους παιδιά να είναι ακόμη καλύτερα με τον εαυτό τους. Να προσπαθούν ακόμη περισσότερο. Ήδη έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θέλω να σας δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως θα δώσω συγχαρητήρια και στον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό μας. Είδατε και το σχολίασε μάλιστα με αποδοκιμασίες. Δεν έχω εικόνα για αυτό το περιστατικό. Αν έχει γίνει έτσι όπως τα λέτε, θα πρέπει να μιλήσω λίγο με τον παίκτη. Είπαμε, η φανέλα κάθε ομάδα, όσο βαριά και να είναι, όσο μεγάλη και μικρή ομάδα να είναι, πρέπει να εντυπωσιάσει ο ποδοσφαιριστής. Προφανώς εκνευρίστηκε την αλλαγή. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει. Θα μιλήσω και με τον Γενικό Αρχηγό και με τον ποδοσφαιριστή ξεχωριστά για να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς, να μας δώσει την απάντησή του και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.